Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, είμαι ο Γιώργος Βασιλιάδης και παρακολουθείτε το Δελτίο Καιρού της Δυτικής Μακεδονίας. Ένας καιρός σήμερα ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως καλοκαιρινός. Η θερμοκρασία άγγιξε σε πολλές παιδινές περιοχές ή ξεπέρασε ακόμα και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Όμως θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι παρά τις υψηλές τιμές θερμοκρασίας θα πρέπει να περιμένουμε τις τουλάχιστον αμέσως επόμενες 5 ημέρες ανάλογες τιμές. Φαίνεται πως αυτή η θερμή εισβολή θα είναι παρατεταμένη και θα έχει μεγάλη διάρκεια και μάλιστα ακόμα και μέσα στη μεγάλη εβδομάδα δεν αποκλείεται οι θερμοκρασίες οι σημερινές να μην θεωρηθούν ως οι μέγιστες και να έχουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες ακόμα λίγο υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι δεν είναι πρωτόγνωρες αυτές οι τιμές. Είχαμε και το 2008 πολύ ψηλές τιμές θερμοκρασίας. Σχεδόν 30 βαθμούς είχε πιάσει τότε στα μέσα Απρίλη η θερμοκρασία στην πόλη της Πτολεμαίδας. Μέσα στη νύχτα λοιπόν ο καιρός θα διατηρηθεί πολύ καλός ξάστερος ουρανός. Αύριο Σάββατο η ημέρα μας θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια. Κάποιες τοπικές νεφώσεις, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, θα αναπτυχθούν κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι γενικά από νότιες διευθύνσεις και μέσα στη νύχτα και αύριο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας δεν αποκλείεται το απόγευμα να ενισχυθούν λίγο και να ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ να αγγίξουν και τα 4. Η θερμοκρασία, τα ελάχιστα επίπεδα αυτής δεν θα πέσουμε κάτω από τους 8 βαθμούς Κελσίου και 10 θα ζεσταίνει κάθε βραδιά όλο ένα και πιο ζεστή. Σήμερα πέσαμε στους 7 βαθμούς κατά τόπους στα παιδινά. Αύριο οι μέγιστες τιμές. Σήμερα, όπως είπα, ξεπεράσαμε και τους 28 βαθμούς. Αύριο θα έχουμε μια μικρή πτώση. Δεν θα πρέπει να υπερβούμε τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά για την αυριανή ημέρα, για το Σάββατο. Την Κυριακή δεν αλλάζει κατ' ουσιαστικά. Εκμεταλλευτείτε το Σαββατοκύριακο είτε για εξωτερικές εργασίες, αγροτικές εργασίες, βόλτες, εκδρομές. Θα είναι πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Μόνη παραφωνία θα είναι η σκόνη στην ατμόσφαιρα. Είχαμε και σήμερα, θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες. Και σκόνη από την Αφρική. Επίσης θα ανέβουν οι δείκτες ρήπανσης στο λεκανοπέδιο Πτολεμαΐδας και Αμιντέου λόγω των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ. Το τονίζω αυτό, μιας και η άπνοια και οι υψηλές θερμοκρασίες ολοένα κάθε μέρα και η διάρκεια αυτών των φαινομένων κάθε μέρα θα επιβαρύνουν τον ατμοσφαιρικό αέρα της περιοχής μας. Όπως είπαμε την Κυριακή δεν αλλάζει κατ' ουσιαστικά η θερμοκρασία στα ίδια περίπου επίπεδα με το Σάββατο. Την Δευτέρα, την Μεγάλη Δευτέρα, ο καιρός θα διατηρηθεί πολύ καλός, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα μικρή άνοδο, θα επανέλθουμε σε επίπεδα της τάξης των 28, ίσως και 29 βαθμών. Και την Μεγάλη Τρίτη, αλλά και την Μεγάλη Τετάρτη δεν αλλάζει κατ' ουσιαστικά στον καιρό της Δυτικής Μακεδονίας. Θα έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες, ζεστά επίσης βράδια. Πλέον όλο το 24ωρο αρχίζει και παίρνει μορφή, μια οντότητα σχεδόν, αν θέλετε, καλοκαιρινή, παρά το γεγονός ότι διανύουμε τα τέλη του Απρίλη. Τα βλέπουμε αναλυτικά την Μεγάλη Δευτέρα, αγαπητοί φίλοι της τηλεόρασης του West, για την εξέλιξη του καιρού στην Δυτική Μακεδονία έως και το Πάσχα, το οποίο φαίνεται πως δεν θα έχει και πολύ μεγάλες καιρικές διαφορές σε σχέση με τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. Θερμές ευχές για ένα υπέροχο βράδυ, αλλά κυρίως ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο.